φύγουνε πολλά λεφτά. Χαλάλι δεν πειράζει. Κι αν φύγουνε πολλά λεφτά. Απόστολος Χατζηχρίστος. Γεννήθηκε στο Κοκαριάλι της Σμύρνης το 1901. Πέθανε στην Αθήνα στις 5 Ιουλίου 1959. 16χρονο παιδί κατετάγει εθελοντής στον ελληνικό στρατό. Με τη Μικρασιατική καταστροφή συλλαμβάνεται εχμάλωτος από τους Τούρκους. Κατάφερε να δραπετεύσει την ώρα που τον πήγαινα για εκτέλεση. Πήγε στη Σάμο και αργότερα στον Πειραιά, πρόσφυγας κι αυτός, ανάμεσα σε τόσους άλλους απελπισμένους πρόσφυγες. Εγκαταστάθηκε στην προσφυγική Δραπετσόνα, στον Πειραιά.
ψεύτικο ζώο. Δουλεύει οξυγονοκολλητής και συγχρόνως μαθαίνει μουσική. Γρήγορα αναδεικνύεται σε δεξιοτέχνη πολυμουσικό, μια και παίζει μπουζούκι, κιθάρα, πιάνο, ακορντεόν και διαθέτει εξαιρετική φωνή. Στο επάγγελμα βγαίνει το 1933. Στο μεταξύ γράφει και δικά του τραγούδια. Το 1935 γνωρίζεται με τον Γιάννη Παπαϊωάννου και γίνονται αχώριστοι φίλοι και συνεργάτες, τόσο στο πάλκο όσο και στη δισκογραφία. Το 1937 γραμμοφώνησε το πρώτο του τραγούδι, «Την Κοκκινιώτισσα». Από εκεί και πέρα θα γράψει πολλά υπέροχα τραγούδια και θα τραγουδήσει ο ίδιος σε πάμπολα άλλα των φίλων του συνθετών. Όμως η αναγνώριση από την αστική κοινωνία της Αθήνας έρχεται μόνο όταν ο Μάνος Χατζηδάκης θα διασκευάσει για τις 6 λαϊκές ζωγραφιές σουίτα για πιάνο την «Άμαξα με στη βροχή» του Απόστολου Χατζηχρήστου.
εξάνου να χαρείς. Όσο πιο γρήγορα μπορείς. Η βροχή ολοδυναμώνει, το κορίτσι μου κρυώνει, μη μου βραχή. Σε πάλι απ' τη γωνιά να μας πας για το τσαρδί μας στη φωλίτσα τη δική μας τρόπο αμαξά. Ατόφια λαϊκή μελωδική φωνή, τραγουδούσε ο ίδιος τα τραγούδια του, αλλά επίσης και τραγούδια του Περιστέρη, του Τσιτσάνη, του Βαβακάρη και άλλων. Στο πάρκο έπαιξε στα καλύτερα σχήματα σε όλα τα γνωστά κέντρα της εποχής και ήταν παντού αγαπητός. Ιδιαίτερα ευαίσθητος χαρακτήρας και συνθέτης όμως, έγραψε αριστουργηματικά τραγούδια γεμάτα με τους καημούς της φτωχολογιάς, αλλά και τον καημό του έρωτα. Έκπληξη μας προκαλεί και ενορχιστρωτική του τόλμη και φαντασία που επιβάλλει μέσα στα μπουζούκια το κλαρίνο και αυτό γίνεται φυσικά για τον Καϊξή. Έγραφε ο ίδιος τους στίχους, αλλά και πολύ συχνά μελοποίησε στίχους άλλων, κυρίως του Γιάννη Λελάκη και του Γιώργου Φωτίδα. Και φυσικά δεν θα παραλείψει να τραγουδήσει την τάση φυγής προς την ονειρεμένη Ανατολή.
ζήσω με σκοπό. Είχε προηγηθεί φυσικά η αθηναϊκή καντάδα. Γνήσιο ελληνικό αστικό τραγούδι που είχε την καταγωγή του στα Επτάνησα με τις δυτικές και πιο συγκεκριμένα ιταλικές επιρροές, η καντάδα έγινε σύντομα το αγαπημένο είδος τραγουδιού των Αθηναίων. Θέσια Παναγιώτου, η αθηναϊκή καντάδα. Λίγο πριν την εκπνοή του 19ου αιώνα, μια αναζωογονητική ανάσα έρχεται να δροσίσει τους Αθηναίους. Η αθηναϊκή καντάδα, η λαϊκή σερανάτα της πόλης με γλυκιά και νοσταλγική μελωδία που τραγουδιέται συνήθως πολυφωνικά με αυτοσχέδιες απλές αρμονικές συνδέσεις. Αυτό το τετράφωνο χοροδιακό τραγούδι σε ματζόρε κλίμακα είχε πρόγνωση την επτανησιακή καντάδα και επιδράσεις από την ιταλική μελωδία. Είναι η εποχή του ιταλικού μελοδράματος στην Αθήνα. Για στιχουργούς είχε λόγιους ποιητές που έγραφαν στη δημοτική γλώσσα, όπως ο Ιάννης Πολέμης και ο Γεώργιος Δροσίνης. Τραγούδησε τον έρωτα και τη στέρησή του, την φύση, τα νιάτα και κορυφώθηκε με τραγούδια της ταβέρνας, του κρασιού και της ρετσίνας και του περιθωριακού πότη. Αυτό το αγαπημένο πια είδος τραγουδίου των Αθηναίων δεν παρέλειψε να υμνήσει την ίδια την Αθήνα και την πανέμορφη παλιά συνοικία της Πλάκας. Η άνοδος της καντάδας ήταν η αρχή του τέλους στη μόδα των Αμανέδων και τον καφέ Αμάν. Η αθηναϊκή καντάδα συνήθως συνοδεύεται από μαντολίνα ή και κιθάρες. Όταν η στίχη της καντάδας είναι αμιγώς ερωτική, προσφέρεται για νυκτοδίες στο μπαλκόνι της αγαπημένης. Όπως άλλωστε και η μικρασιάτικη πατινάδα. Σου
σπίτι μου πρώτου ημέρα φέξει. Όμως η Σμύρνη πρόλαβε και έδωσε το δικό της στίγμα στην ιδέα της καντάδας. Δημιούργησε καταρχήν τον Μινόρε Μανέ και στη συνέχεια το Σμυρνέικο Μινόρε, όπου ο Αμανές δεν είναι πλέον απαραίτητος. Ας πούμε εδώ πως Μινόρε Μανέδες είναι τόσο ο Μανές Καληνυχτιάς όσο και τα Στρατρεμοσβήνουνε, που είναι κυρίως τα τελευταία τραγούδια της καντάδας ή πατινάδας, τα ξημερώματα, πριν διαλυθεί η κομπανία. Για να ξανάρθουμε λοιπόν στο θέμα μας, θα πούμε πως ο Απόστολος Χατζηχρίστος και οι φίλοι του Δημήτρης Γκόγκος Μπαγιαντέρας και Γιάννης Παπαϊωάννου είναι οι πρωτοπόροι δημιουργοί της ρεμπέτικης καντάδας. Χρησιμοποίησαν δηλαδή ως βάση το Σμυρναίικο Μινόρε και το έχτισαν με απολύτως συγκερασμένα όργανα και με διφωνίες και ενίοτε τριφωνίες. Τα περιβόητα πρίμα σεγκόντα.
θες να πάμε αλλού. Βαλά, μικρό μου ραντεβού. Βαλά. Πάμε για το καβούρι, ίσως και πάει γούρι και βρεθούμε αγκαλιά. Πάμε για το καβούρι, ίσως και πάει γούρι και βρεθούμε αγκαλιά. Αυγή, βαλά. Και πριν ο ήλιος βγει, βαλά. Με το μικρό μαρκάκι γραμμή για το νησάκι κι ούτε κατά ούτε ζημιά. Με το μικρό μαρκάκι γραμμή για το νησάκι. Σε τι όμως διαφέρει η ρεμπέτικη καντάδα από την αθηναϊκή ή ακόμα την επτανησιακή? Ας πιάσουμε καταρχήν τον ορισμό του ρεμπέτικου, όπως τον αποδίδει ο Βαγγέλης Παπάζωγλου. Όταν τραγουδάς το μεράκι του κόσμου που είναι και δικό σου, είσαι ρεμπέτης. Όταν τραγουδάς μόνο το δικό σου καημό, τότε είσαι λαϊκός. Πράγμα που σημαίνει πως ενώ οι στίχοι της αθηναϊκής καντάδας είναι γεμάτοι συναισθήματα και ψυχολογίες, στη ρεμπέτικη καντάδα βλέπουμε να εκφράζονται οι αισθήσεις και διαισθήσεις μεγάλων κοινωνικών στρωμάτων, χωρίς συναισθηματισμούς και γλυκόλογα. Ένα άλλο στοιχείο που διαφοροποιεί τη ρεμπέτικη από την αθηναϊκή καντάδα είναι η εισαγωγή του Ζεϊμπέκικου. 9/8 λοιπόν. Thank you.
τέτοιες νύχτες όμορφες πρέπει να γλεντάμε. Τέτοιες νύχτες όμορφες πρέπει να γλεντάμε. Είναι όμως και κάτι ακόμα. Το ρεμπέτικο τραγούδι μπορεί να χρησιμοποιεί πολλές και διαφορετικές φόρμες ή ακόμα και να μην είναι ρεμπέτικο στο ξεκίνημά του, αλλά γίνεται ρεμπέτικο με ένα τουλάχιστον στοιχείο της ενορχίστρωσης και της εκτέλεσης που του δίνει τον χαρακτήρα του ρεμπέτικου. Και αυτό το στοιχείο μπορεί να βρίσκεται στην εκτέλεση του μπουζουξί ή στη δωρικότητα του στίχου, πολλές φορές όμως και από την ακατέργαστη με τα πρότυπα της λυρικής φωνής, εκφραστική φωνή του τραγουδιστή. Ας φανταστούμε δηλαδή το Μινόρε της Αυγής του Περιστέρη, τραγουδημένο από μια άψογη χοροδία της εθνικής λυρικής σκηνής. Και ας ακούσουμε αμέσως μετά την πρωτότυπη εκτέλεση με τη βαριά φωνή του Μάρκου, την ανατολίζουσα του Σταμούλη και τη συγκλονιστική εξαγγελτική έκφραση του Απόστολου Χατζηχρίστου. Ακριβώς όπως συμβαίνει και με το Στράτο Παγιουμτζή, η φωνή του Απόστολου Χατζηχρίστου είναι η κανταδόρικη εκφώνηση του Ντελάλη ή του υπαίθριου πραγματευτή.
Τέλος, κέρια διαφορά της ρεμπέτικης καντάδας από την αθηναϊκή είναι η ίδια η κλίμακα. Ενώ δηλαδή η αθηναϊκή καντάδα χτίζεται πάνω στη μείζωνα ματζόρε κλίμακα, η ρεμπέτικη καντάδα, όπως άλλωστε και το σμυρναϊκό μινόρε που ακολουθεί τις διαδρομές του Νιχαβέντ, είναι μινόρε, δηλαδή στην ελάσσονα κλίμακα της δυτικής μουσικής. Μέσα απ' το Παγκράτη και τρακάρω ένα βάσα. Ωχ, μανίτσα μου γλυκιά, πάμε συντροφιά, να περάσει ωραία η βραδιά. Με καμιά πενιά, μες στη σιγαλιά, θα περάσει φίνα η βραδιά. Μου, κάψε την καρδιά μου και πληρώνω ό,τι θες. Ωχ, μανίτσα μου γλυκιά, πάμε συντροφιά, να περάσει ωραία η βραδιά. Με καμιά πενιά, μες στη σιγαλιά, θα περάσει φίνα η βραδιά. Πάσα μου μες στην αγκαλιά μου και τραγούδια θα σου πω. Ωχ, μανίτσα μου γλυκιά, πάμε συντροφιά, να περάσει ωραία η βραδιά. Με καμιά πενιά, μες στη σιγαλιά, θα περάσει φίνα η βραδιά. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε στη διαπίστωση πως ο Απόστολος Χατζηχρίστος και δίπλα του ο Μπαγιαντέρας και ο Παπαϊωάννου δεν είναι απλά και μόνο τρεις από τους σπουδαιότερους μουσικούς του ρεμπέτικου τραγουδιού, αλλά και δημιουργοί μιας από τις πιο σημαντικές φόρμες του τραγουδιού, της ρεμπέτικης καντάδας. Είναι το είδος το οποίο θα διαπρέψει με έντεχνες προσωπικές συνθέσεις ο Βασίλης Τσιτσάνης. Είναι ακόμα το είδος του ρεμπέτικου τραγουδιού που θα επιτρέψει στους Μάνο Χατζηδάκη και Μίκη Θεοδωράκη να προσεγγίσουν το ρεμπέτικο όσο τους επέτρεπε η αστική και δυτικότροπη παιδεία τους.
Όλοι οι καλοί και απονήρευτοι, έτσι και ο Απόστολος Χατζηχρίστος από τη μια γινόταν θύμα κλοπής των τραγουδιών του και από την άλλη ήταν πάντα χαμένος στη σκία και στο περιθώριο. Μας άφησε μελωδικά τραγούδια στους αιώνες των αιώνων.
σε αυτόν τον ψεύτη κόσμο, τον τόσο άπονο. Καρδιά, γιατί να λιώνεις με το παράπονο.